να χαίρεστε το ξεφτυλιμμένο σας ελληνικό ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε δει τα όργια των οργίων, όργια σε ένα μάτς Ολυμπιακού ΑΕΚ για ακόμα μια φορά. Πέρυσι κρίθηκε το πρωτάθλημα και το πήρε η ΑΕΚ. Φέτος έχουμε αποφασίσει, έχουν αποφασίσει μάλλον κάποιοι να τελειώσουν τον Ολυμπιακό πάρα πολύ νωρίς. Θα ξεκινήσω όμως αγωνιστικά για να μην νομίζετε ότι το ρίχνω μόνο στη διαιτησία. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει έναν προπονητή στον πάγκο, ο οποίος για μένα δεν κάνει. Δεν κάνει ο Καρβαλιάλ. Απόλυτα και ξεκάθαρα. Και δεν έχω και κανένα πρόβλημα να το πω. Ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει πλάνο. Ένας προπονητής ο οποίος είναι της θεωρίας, αλλά δεν έχει όλα τα υπόλοιπα που αξίζει και πρέπει να έχει ένας προπονητής του Ολυμπιακού. Έχουν περάσει προπονητάρες από τον Ολυμπιακό, τώρα να τα λέμε όλα. Λοιπόν, στο 85, τώρα 84 μου κάνει αλλαγή τον Αλεξανδρόπουλο, μου βάζει τον Ζέλσον Μαρτίν. Λες και θα αλλάξουν κάτι αυτοί στο 84 και στο 85. Εγώ ξέρω πολλές φορές ότι όταν κάνεις μια προπόνηση, κάνεις τις προπονήσεις, δουλεύεις πάρα πολύ στις στατικές φάσεις. Διαβάζεις δηλαδή, γιατί το ποδόσφαιρο πλέον δεν είναι εποχή Λάκη Πετρόπουλου, Νίκο Αλέφαντου, Χρήστο Αρχοντίδη κτλ. Εδώ είναι, μιλάμε για καθαρά επιστημονικές καταστάσεις. Και τι γίνεται. Και τι γίνεται, ο Ολυμπιακός τρώει 2 γκολ από στατικές φάσεις. Τι να πούμε, τι θέλετε να πούμε, επιτρέπεται ο Ολυμπιακός να τρώει γκολ από κόρνερ, πηδάει ο Λιβάη Γκαρσία, λες και πήδαγε ο Μάικλ Τζόρνταν, πιάνει κεφαλιές, κάνει γκολ, βάζει φάσεις, δημιουργεί ευκαιρίες και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, για μένα λοιπόν ο Καρβαλιάλ είναι ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή για τον πάγκο του Ολυμπιακού. Το λέω απόλυτα ξεκάθαρα, παίρνω και την ευθύνη. Όποιος πειραχτεί, πειράχτηκε, όποιος δεν πειραχτεί, δεν πειράχτηκε. Μπάλα βλέπουμε και όποιος βλέπει καταλαβαίνει και πολλά πράγματα. Δεν κάνει για τον Ολυμπιακό ο Καρβαλιάλ. Δεν κάνει απλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις φάσεις οι οποίες είναι. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ πιο δυνατά. Δεν έχει δώσει δικαιώματα στην ΑΕΚ. Βάζει ένα κανονικό γκολ ο Μασούρας. Και δίνουνε χέρι. Αν είναι δυνατόν. Ρε δίνεται. Είναι σοβαρό. Δηλαδή είμαστε σοβαροί τώρα. Ρε διαιτητή της πλάκας από τη Σλοβακία. Αν είναι δυνατόν. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Δίνει χέρι σε μια καθαρή φάση. Στην οποία δεν υπάρχει κανένα βέβαια χέρι. Εννοείται και δεν το συζητάμε. Και στη συνέχεια δεν δίνει και καθαρό πέναλτι του Κάλενς στο Ναβάρο. Πιο καθαρό δεν γινόταν. Θα το έδινε και ο Μελισσαλίδης θα το έδινε. Και ο Αλμέιδα θα το έδινε. Και φάνηκε και στη μία φάση και στην άλλη η αντίδραση του Αλμέιδα που σου λέει φάγαμε το 2-2 και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Έχουν λοιπόν βαλθεί κάποιοι να τελειώσουν τον Ολυμπιακό σε κάθε περίπτωση. Θέλουν να το κάνουν πολύ πιο νωρίς. Πέρυσι δεν τους βγήκε, τώρα όμως προσπαθεί να τους βγει εκμεταλλευόμενοι και το κακό πρόσωπο του Ολυμπιακού. Αλλά αυτό πραγματικά που είδαμε ήταν όργιο. Ήταν ξεφτύλα. Είναι ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και όποιος το καταλαβαίνει αυτό, μάλλον είναι κάπου αλλού, ρε παιδί μου, ή απλά θέλει να λέει τα δικά του τα πράγματα. Ο καθένας μπορεί να λέει τη δική του άποψη. Ο καθένας μπορεί να την εκφράζει όπως γουστάρει. Μπορεί εμένα να με πει οποιοδήποτε οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει. Όμως αυτό που είδαμε σήμερα, εδώ, μέσα στο Καραϊσκάκι, ήταν μια πραγματική ξεφτύλα. Δεν είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε μπαλάρα, δεν είπαμε το ένα, δεν είπαμε το άλλο. Αλλά ρε φίλε, πώς το κάνεις αυτό, ρε Σλοβάκε. Ρε εσείς που το φέρατε αυτό το διαιτητή, τι κάνετε. Προσπαθείτε να μας πείσετε τελικά ότι οι Έλληνες είναι καλύτεροι. Ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι καλύτεροι και πάτε και φέρνετε τον κάθε μπαγκλαμά. Το κάθε μπαγκλαμά, ρε. Αλήθεια λέτε τώρα. Τον κάθε μπαγκλαμά διαιτητή από το σλοβάκικο πρωτάθλημα. Σοβαρά μιλάτε, ρε. Αν είναι δυνατόν. Ξεκάθαρα λοιπόν. Στέλνουν τον Ολυμπιακό εκτός τίτλου, ακόμα και πριν ξεκινήσουν τα play-off, από τις 7 Ιανουαρίου το πετάνε εκτός, με το έτσι θέλω, με το έτσι χουστάρω, με τρομερές και διαιτητικές αποφάσεις. Τον έχουν περάσει τον Ολυμπιακό πριονοκορδέλα, ρε, εδώ και δύο μήνες, τρεις, τον επερνάνε πριονοκορδέλα. Και έρχεται εδώ κάθε χάρπαστος Σλοβάκος διαιτητής και ακυρώνει γκολ, κανονικό γκολ. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Και εν συνεχεία δεν δίνει πέναλτι. Δεν δίνει ένα ξεκάθαρο πέναλτι. Δηλαδή, πραγματικά, όχι όπως έλεγε ο Αημινεστός Συρίγος, είναι να γελάει κανείς. Κλαίμε πραγματικά με αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πάρα πολύ σωστά, το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το είχα πει και πριν γίνουν όλα αυτά που έγιναν τα άσχημα πράγματα. Αν θέλετε, εσείς της κυβέρνησης, να φτιάξετε το ποδόσφαιρο
και να ασχοληθείτε σοβαρά και να γράψετε και ιστορία, κλείστε τώρα το πρωτάθλημα. Ρε, κλείστε τώρα το πρωτάθλημα, να τελειώνουμε, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα ασχοληθεί κανείς με αυτό το έσχος που είναι σήμερα εδώ. Θα ασχοληθεί κανείς με αυτό το έσχος, ή απλά θα πρέπει να ξημερώσει μια άλλη μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα λέμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφα και όλα καλά. Και έχουμε εξυγίανση made in Σλοβάκια, εξυγίανση made, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, made in Italy με τον άλλο τον Ιταλό που είχαμε την προηγούμενη φορά, κτλ. Όμως, το μόνο που ενδιαφέρει κάποιους ανθρώπους είναι να στοχοποιήσουν τον Ολυμπιακό και να δημιουργήσουν μερικές καταστάσεις. Αυτό θέλετε να πετύχετε. Θέλετε δηλαδή να αφήσετε τον Ολυμπιακό του πρωταθλήματος επειδή σας γουστάρει, επειδή έτσι μας αρέσει, επειδή έτσι πρέπει να γίνει. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Για εξηγήστε μου λίγο τι συμβαίνει εδώ πέρα. Τι συμβαίνει και τι γίνεται. Αν είναι δυνατόν, θα ασχοληθεί κανείς με αυτό το τυχάρπα στο διαιτητή που ήρθε σήμερα και έχει κάνει αυτά τα πράγματα που έχει κάνει μέσα στο παιχνίδι. Θα ασχοληθεί κανένα σοβαρά. Αν θέλετε να ασχοληθεί κάποιο σοβαρά, κλείστε το και τελειώστε τώρα το πρωτάθλημα. Να τελειώνουμε, ρε.